Ναι, διότι η γιόγκα θέλει να φτάσει στην ειρήνη που είπα προηγουμένως του Αγίου Πνεύματος, ο στόχος της γιόγκα, δεν είναι αποκλειστικά η ειρήνη. Αυτοί που δεν γνωρίζουν ανατολικές θρησκείες ισχυρίζονται ότι μα τι θέλουμε και μας κατατρέχετε εσείς οι φανατικοί θρήσκοι. Εμείς θέλουμε μία εσωτερική ψυχοσωματική ειρήνη. Λες και ο άνθρωπος είναι ένα ρολόι που άμα το κουρτίσεις, καλά, είναι να χτυπήσει η ώρα 5 το απόγευμα και να ξυπνήσεις. Ε? Και άμα κάνω, ας πούμε, την άσκηση όπως την ονομάζουν του λωτού, όχι μια άσκηση, πως διπλώνεις τα πόδια σου και τα χέρια σου, κάτι κάνουν έτσι. Λοιπόν, λέει, να αποκτήσεις ειρήνη και ηρεμία. Μα η ειρήνη του Θεού, εδώρον του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι κατορθωματικό μας. Το ότι αυτοί αποκτούν μια μορφή αυτοκυριαρχία και ειρήνη, αυτό είναι δείγμα ότι τους επισκέπτεται το άλλο πνεύμα, όχι το Άγιο Πνεύμα. Που ο Άγιος Παΐσιος είπε ότι του σατανά, λέει, τα χαρίσματα ευθυνά. Γι' αυτόν και χωράζεις τα εύκολα. Ενώ του Αγίου Πνεύματος, τι λέει οι πατέρες, δώσε αίμα να λάβεις πνεύμα. Ε? Και βλέπεις τους. Αυτοί οι καημένοι που ασχολούνται με την γιόγκα, όπως την είπες. Λοιπόν, πολύ εύκολα έχουν μια μακαριότητα, μια ειρήνη. Είχα να σας πω έναν περιστατικό, έναν νεαρό που τα χορκά μας τα κατεχόμενα, μα πολύ καλό παιδί είναι αυτός. Μένει η Λευκοσία. Η τυραννία του ήταν όμορφος και θέλαν τον όλες οι γενέτσες. Επίεν και τούτος για να ηρεμήσει, επίεν σε κανένα δυο πνευματικούς. Οι πνευματικοί δεν τον βοηθήσαν. Μα άμα δεν βοηθήσουμε οι πνευματικοί τον άνθρωπο να γνωρίσει τη μετάνοια, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, παραμένει νάρκισσος. Νάρκισσος. Αυτό θαυμάζεται δηλαδή. Άμα έχει και κανένα χάρισμα ή ομορφιά εξωτερική, νάρκισσος στο τετράγωνο. Λοιπόν, και επίεν τελικά άκουσαν ότι γίνονται κάτι οι ομάδες στη Λευκοσία με γιόγκα. Επίεν και τούτος. Λέει σου, αφού οι παπάδες δεν με βοηθήσαν να έχω μέσα μου εσωτερική ηρεμία, να πάω στη γιόγκα. Έλα που ήταν καθηγήτρια αυτή που έκανε το γιόγκα και τον είχε και αυτή μάτια και έβλεπε. Οπότε αυτός κάποιος του είπε για μένα και ήρθε πάνω στην Ευρύχου μόνος του και εκεί που ήρθε είπε μου για την ειρήνη που νιώθει, για την εσωτερική ηρεμία, για την αυτοκυριαρχία και καταλαγιάσαν τα πάθη μου, λέει μου, που είχα συνεχώς, μου λέει, ήθελα άλλη γυναίκα, άλλη γυναίκα, όποια γυναίκα νεποθούσα επίεννα μαζί της, τώρα μου λέει, ψάχνω να βρω μια να με αγαπήσει, να την αγαπήσω, να παντρευτώ και με βοήθησε η δασκάλα του γιόγκα. Λέω, κοίτα να δεις το δαιμόνιο τώρα. Ψούμνησε το. Φώτισε με τον Θεό και λέω, του σε παρακαλώ. Επειδή εμείς, λέω του, εν έχουμε εμπιστοσύνη οι παπάδες, στους δασκάλους του γιόγκα. Εν της λες της δασκάλας να έρθει να με γνωρίσει. Να την γνωρίσω κι εγώ, ρε παιδί μου. Αν εν τόσο καλό του το γιόγκα, να κάνω κι εγώ. Λέει μου, μα δέχεσαι τι. Γιατί να με τη δέχομαι τη γυναίκα. Ερώτησα τον, είναι δική μας, είναι ορθόδοξη. Όχι, λέει μου, είναι προτεστάντης. Αλλά ξέρει τέλεια ελληνικά. Εμπαντραμένη με Κύπριον και μένει εδώ, στην Κύπρο. Ήρθα μαζί, έκαμε το λάθος αυτή και ήρθα μαζί. Έκατσε εκεί μία κυρία, ήρεμη, λογία, ήξερε να μιλά ωραία. Εγώ μπροστά της ήμουν ένας θλιβερός χωριάτης.
Ναι. Και έκαμα της όμως την ερώτηση κλειδί. Λέω της, πες ότι έρχομαι κοντά σου και γίνομαι μαθητής. Αλλά αφιβάλλω για την πρόοδο την οποία αισθάνομαι και πιστεύω ότι η πρόοδος, η ηρεμία, η καταλάγιαση των παθών, πιστεύω ότι οφείλεται στο ότι μέσα μου εισήλθεν, όχι λέω της ηρεμία κατά Θεόν, αλλά δαιμονική. Πώς εσύ της λέω θα διακρίνεις, εάν η ηρεμία που έχω είναι της λέω από το Θεόν ή από το δαίμονα. Μπορείς να διακρίνεις? Μου λέει όχι, δεν μπορώ να διακρίνω. Λες της λέω ότι μου είπε ότι βλέπει φως την ώρα που κάνει τη δική της προσευχή. Λέω ατούτη επισκέφθηκε την κανονικά ο Σατανάς. Πώς θα καταλάβεις ότι αυτόν το φως είναι το φως του Τριαδικού Θεού και όχι τα φώτα των πνευμάτων? Διότι μπορούν να μιμηθούν όχι το άχτιστο φως, χτιστόν φως και οι δαίμονες. Πώς θα διακρίνεις τις λέω? Ποια είναι η πηγή αυτού του φωτός? Όποιος προβολέας ανάψει, αγκαλιάζουμε το, μπορεί να καούμε στο τέλος. Όταν της εξήγησα ότι η Εκκλησία μας έχει τη διάκριση των πνευμάτων και δεν πιστεύουμε σε οτιδήποτε συμβαίνει μόλις ανάψει ένα φως, μόλις δούμε ένα θαύμα, μόλις έρθει μια ηρεμία μέσα μας, όλα είναι που το Θεό. Δεν είναι όλα που το Θεό. Μπορεί να είναι μίμησης. Και ο Αριστοτέλης, που ήταν αρχαίος προ-Χριστού, είπε το σπουδαίον ορισμόν, έστινουν τραγωδία μίμησης πράξεως, σπουδαίας και τελείας. Αλλά μίμησης, όχι αλήθεια. Μόλις της είπα έτσι, εταράχτηκε η θεά της ειρήνης. Λοιπόν, και δεν μου λες της λέω, μόνον η ηρεμία στη ζωή μας στόχος, η καθαρότητα των επιθυμιών, των λογισμών. Τι εννοείται, μου λέει. Της λέω, αφού κόρη μου εσύ γουστάρεις τον τούτο. Έτσι, εψυχρό. Ποιος σου το είπε? Το πνεύμα, λέω της. Λοιπόν, πώς το κατάλαβες, μου λέει, είναι αλήθεια. Και το λέει μπροστά του. Γυρίζει και βλέπει την, ότι έτρεμε, ταραγμένη. Λέω της, γιατί τρέμεις? Δεν ξέρω, μου λέει, από την ώρα που ήρθα σε αυτόν το γραφείο, νιώθω, μου λέει, ότι υπάρχουν περίεργες δυνάμεις. Δεν υπάρχουν, κόρη μου, δυνάμεις εδώ μέσα. Είμαι γιο αδύναμος και είναι η δύναμη του Τριαδικού Θεού στα λείψανα του Αγίου Νικηφόρου που έχω εκεί, στο μέγανο αγιασμό το φώτο. Να τον εκεί, τύπα στο τραπέζι, λέω της. Το Άγιον Ευχέλαιο της, λέω, που έκαμα πριν 10 χρόνια και ακόμα είναι εκεί, ζωντανόν, λάδι, χωρίς να μυρίζει. Λοιπόν, ο Σταυρός του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, αυτή είναι η δύναμή μου, άλλη δύναμη δεν έχω. Είμαι γεμάτος αδυναμίες, αλλά αυτήν τη δύναμη του ενός πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, θέλω την και εγώ, λέω της, θέλει την και τούτος όμορφος. Για να τον αφήγεις ήσυχο. Μα έκαναν έναν καυκά μπροστά μου, απόλαυσα τον καυκά και ήρθεν το παιδί προς τιμήν του. Έλειπα εγώ ένα βράδυ, ήταν ο πάτερ Ιάκωβος και μου λέει, μου έφερε και κάψ, είπουν του, πρέπει να φέρεις όλα τα βιβλία. Και δεν ήταν μόνο βιβλία για γιόγκα και για ασκήσεις ψυχοσωματικές και για μαγεία. Έβαλεν τους και κάμναν καμπάλα να φέρεις τα βιβλία όλα και έχουμε φουρνί να τα κάψουμε. Και πήγαινε ο πάτερ Ιάκωβος προς τιμήν του, έτσι απλώς που είναι, και τα έκαψεν όλα. Και του είπα του παιδιού, να μην ξομολογάσαι κοντά μου, και θα έρχεσαι κοντά μου μια φορά τον χρόνο. Και το παιδί πάει μια χαρά τώρα, δόξα τότε.